Πάμε εδώ κοντά μα. Φιλοξενούμε τον πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Καλώ ήρθατε, κύριε Φάμελε. Καλημέρα. 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 Ευχαριστούμε που ε, είστε κοντά μα. Γιατί και εσεί έχετε πολύ βαρύ πρόγραμμα αυτέ τι ημέρε με τι δραστηριότητέ σα και με τα εσωκομματικά, αλλά και ευρύτερα με τα ζητήματα που καλά. έχουν προκύψει. Το βαρύ πρόγραμμα το έχει η χώρα τώρα με αυτό που γίνεται στη Θεσσαλία. Ε, δηλαδή ε, οι πολίτε εκεί. Εμεί φεύγουμε σε λίγο. Μόλι τελειώσουμε το πάνω. Πηγαίνουν δύο κλιμάκια τώρα πάει Μαγνησία Λάρισα. Εγώ πάω. Θα περάσω πρώτα τα φάρσα, αλλά και μετά θα πάω στον Παλαμάκη στη Φαρκαδόνα. Βέβαια, Mm -hmm. Αναλόγως όσο και με τι συνθήκε, γιατί να τώρα, ε, ε, ε. δεν είναι τόσο απλά. Οπότε ε, θα έχουμε και νέα σα αποκοινού και τώρα, θα κάνουμε μια συνέντευξη τύπου το βράδυ. Εδώ ήταν αναμενόμενο, λέτε αυτό που συνέβη. Έπρεπε να αποπεμφθεί ο κ. Βαρβητσιώτη, κατά τη γνώμη σα, τι λέτε. Καταρχήν ε, ο κ. έπρεπε να αποπεμφθεί την ίδια μέρα που είπε αυτά τα. Τι να πω. Ε, απαράδεκτα ε, για το, την εξίσωση του τραγικού θύματο, του Αντώνη δηλαδή τη δολοφονία, με του ε, εμπλεκόμενου από το πλοίο. Ε, και μου, μου, έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπο έκφρασή του. Ε, ο κ. Μουζουτάκη έπρεπε να λάβει μέτρα από την πρώτη μέρα. Δεν το έκανε. Δεν ξέρω, μάλλον έκανε διαχείριση κόστου, πώ το λέτε, damage control. Ναι, ναι. Λοιπόν, εμπάσχετο δεν γίνεται έτσι πολιτική πάντω. Πρέπει απέναντι στην κοινωνία να δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ποιε είναι οι απόψει σου για τον άνθρωπο και τη ζωή ή για την παραβατικότητα και το κράτο δικαίου. Ή είχε κάνει την προσωπική ανάρτηση τότε ο κ. Μιζουτάκη, αδειάζοντα ουσιαστικά τον Υπουργό. Μετά από να τον... ε, του... ε, με σα μετά, μετά από αρκετέ ώρε ενώ υπήρχε κατακραυγή, προσπάθησε oh. να κάνει διαχείριση μετά του κόστου. Δεν γίνεται έτσι πολιτική. Ο κ. Μιζουτάκη γενικά προσπαθεί να κάνει πολιτική με βάση το τι αποτύπωμα υπάρχει στην κοινωνία. Εγώ νομίζω ότι στην πολιτική συμμετέχουμε για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Α πούμε το σωστό. Να χρησιμοποιήσουμε μια παραδοσιακή έννοια. Ο κ. Μιζουτάκη νομίζω ότι έχει άλλα κίνητρα. Τι κίνητρα, δηλαδή, γιατί το λέτε αυτό. Το, Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι μια πολιτική με πει μικρό που κάνει διαχείριση της, του αποτυπώματο του εκλογικού ή κομματικού και αναλόγω πράτη. δεν έχει να κάνει με αυτό η πολιτική. Το κριτήριό του ήταν η επικοινωνία. Ακριβώ γι' αυτό δεν θα δε έλεγα. Το, το κριτήριο είναι η Το κριτήριο την πρώτη άμεσα. στιγμή για να στείλει και το μήνυμα το ότι εγώ το δεν θα έχουμε τέτοιου τεκρι, τέτοι είδου αστοχίε και ε, ε, δεν θα ήταν πιο εύκολο. Λοιπόν, αυτό. Εγώ, επειδή δεν θέλω να κάνω υποθέσει, το κριτήριο του κ. Μητσουτάκη δεν λέω ότι είναι η επικοινωνία. Εργαλείο είναι η επικοινωνία. Το κριτήριο είναι το πολιτικό όφελο. Mm -hmm. Και το πολιτικό όφελο δεν συνδέεται μόνο με το κομματικό αποτέλεσμα, με το εκλογικό αποτέλεσμα, mm -hmm. έχει να κάνει και με το ποιου εξυπηρετεί η πολιτική σου. Mm -hmm. Και εδώ το μεγάλο αποτύπωμα της... Α, το προτεραιοτήτο τη πολιτική. λέω άλλο. ότι το μεγάλο αποτύπωμα των προτεραιοτήτων τη πολιτική του κ. Μητσοτάκη φαίνεται σε αυτό που ζούμε στη Θεσσαλία που ζήσαμε με τι πυρκαγιέ. Mm -hmm. Εντάξει, Αν προ... μα έχουν ξεπεράσει και τα γεγονότα, κύριε Φάμελε. Αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Και σε δεν έπρεπε να είμαστε έτοιμοι. Δεν μα έχουν ξεπεράσει. Δεν έπρεπε να είμαστε Μπορούσαμε έτοιμοι. Μπορούσαμε να είμαστε έτοιμοι για τέτοια γεγονότα. Έπρεπε. Έτσι λέτε. Έπρεπε. Δηλαδή... Είναι δυνατόν η πολιτεία να περάσει ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι έτοιμο και είσαι αφύλακτο. Mm -hmm. Ότι είναι η κοινωνία θωράκιστη. Ήταν ή ή η Μαδρίτη έτοιμη. Ορίστε. Πριν από εμά, λίγε μέρε, δύο μέρε πριν από εμά, η Μαδρίτη χτυπήθηκε ανελέητα η Ισπανία, η Ιταλία από αντίστοιχα φαινόμενα. Ήταν έτοιμη. Ε, έχει σημασία στην πολιτική να συγκρίνετε. συγκρίνεται... μιλάμε για, για Ισπανία, Ιταλία. Ναι. Yes. Έχει σημασία στην πολιτική να συγκρίνετε ποιο υποφέρει περισσότερο. Όχι. Λέω, ή λέω, ή να ψάχνετε δικαιολογίε Εάν... στα δικαιολόγια. Αλλά να βλέπουμε και τα αντικειμενικά γεγονότα. Ή να ψάχνετε δικαιολογίε στα δικαιολόγια. Πιστεύετε ότι αν είχαμε μια άλλη κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα θα ήταν πιο έτοιμη. Θα ήταν περισσότερο ασφαλή. Είμαι κάθετο σε αυτό. Δεν το είδαμε αυτό στο παρελθόν. Και όπω το είδατε, Πού το η είδατε. κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στι μεγάλε δυσκολίε που είχαμε. Σε μεγάλε καταστροφέ του παρελθόντο, η θα σας κυβέρνηση πω. του ΣΥΡΙΖΑ τότε απέτυχε παντά Αυτό το είδαμε δηλαδή. Θα σα το περιγράψω. Μέσα σε μεγάλε δυσκολίε, mm. γιατί μην ξεχνάτε mm. ότι η χώρα ήταν χρεοκοπημένη, δεν είχε λεφτά να πληρώσει συντάξει για μισθού. Mm. Είχε καταφέρει να κάνει για πρώτη φορά σχέδια διαχείριση κινδύνου πλημμύρα. Το οποίο ήταν ευρωπαϊκή υποχρέωση και το είχα βρει εγώ προσωπικά σε Σερτάρια του Υπουργείου. Μετά τις τα σχέδια διαχείρισης λέτε. κινδύνου πλημμύρας ολοκληρώθηκαν απέναντι στην Ευρώπη το 2018. Okay. Και τα σχέδια διαχείρισης νερού το 2017 και τα σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων το 2016. Εφαρμόστηκαν δεν αυτά. υπήρχε τίποτα. Αυτά δεν εφαρμόστηκαν, εφαρμόστηκαν τώρα. Λοιπόν. Τα σχέδια διαχείριση κινδύνου πλημύρας, λοιπόν έχουν την αίσθηση. Πότε έγιναν τα σχέδια. Το 2018 το ολοκληρώθηκαν. Το Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δεν είχαν ξαναγίνει σχέδια διαχείριση κινδύνου πλημμύρα. Λέτε μετά το μάτι και τη όχι, μα τι λέει, το μάτι δεν ήταν. Μην τα μπλέκετε, ανώμια πράγματα. Το μάτι ήταν μια με πυρκαγιά. Μάτε. Μην τα συγκρίνετε. Λοιπόν, η μάδα ήταν. Τα σχέδια μια... διαχείριση κινδύνου πλημμύρα, λοιπόν. Mm -hmm. Αν θέλετε να συζητήσουμε για τη μάδα, γιατί εκεί υπήρχε το πρωτοφανέ να έχει εγκρίνει η πολιτεία πολεοδομικό σχέδιο που να περνάει το ρεύμα μέσα από την πόλη. Και έγινε πολύ πριν τη θήτια του ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Να συγκρίνουμε mm -hmm. την κακοδαιμονία τη Νέα Δημοκρατία του Πασόκ για 20 χρόνια μετά την μεταπολίτευση. Mm -hmm. Αλλά αφήστε το στην άκρη, γιατί οι άνθρωποι εκεί υποφέρουν και δυστυχώ ακόμα θρενούν τα θύματα του, γιατί mm χάθηκαν -hmm. άνθρωποι με ευθύνε Δυστυχώ, που ήταν εμπλεγμένοι πάρα πολύ, που δεν θέλω εγώ να κάνω το δικαστή. Ναι. Πάντω, όχι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επίση, θέμα στη διαχείριση του φαινομένου, όχι στι αιτίε. Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Εδώ λοιπόν τώρα τι έχουμε. Τα σχέδια διαχείριση και δίνου πλημμύρα, τα οποία γίνανε για πρώτη φορά το 2018 στην Ελλάδα, έπρεπε να επικαιροποιηθούν στην Ευρώπη το 2021. Μα μπει τα σχέδια διαχείριση νερού. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Mm -hmm. Απλή θεσμική υποχρέωση. Και μάλιστα η Ευρώπη μα έκανε και προειδοποιητική επιστολή και μα έκανε και τη ολογία αν θα μα πάσει στο δικαστήριο. Επεσήμανε στον κύριο Μητσοτάκη το 2022 ότι δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του για τη διαχείριση κινδύνου πλημμύρα. Mm -hmm. Δεύτερο ζήτημα. Το 2016 νομοθετήσαμε εμεί την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τι είναι η προσαρμογή, είναι η ανθεκτικότητα τη κοινωνία μα. Πώ θα προσαρμοστούμε ναι, ναι, Πώς θα προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή. Από τα αντιπλημμυρικά και τα λιμενικά έργα μέχρι το νερό στη γεωργία. Γιατί αλλάζουν πάρα πολλά στη ζωή μα. Λοιπόν, ξέρετε ότι υπήρχε μια υποχρέωση νομοθετημένη τότε να κάνουν οι περιφέρειε σχέδια προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη Θεσσαλία δεν έχει ολοκληρωθεί και έχει πάρει η μελέτη περιβαλλοντική αυτή συγκεκριμένη τρει φορέ αναβολή. Αυτό το σχέδιο δεν θα μα προφύλασε από την λοιπόν, τέτοιου είδου Εγώ, εγώ λέω, λοιπόν Είτε, ότι. μιλάμε για ένα φαινόμενο. Λέω λοιπόν. Δεν κύριε... έχει προηγούμενο, κύριε Φαρμακό. Λέω, κύριε Οικονομού, κύριε, κύριε ότι η πολιτεία όφιλε να είναι καλύτερα προετοιμασμένη πρώτα αυτούς. απ' όλα όχι από πολιτικό κίνητρο, από θεσμική υποχρέωση. Mm -hmm. Άρα, επί Νέα Δημοκρατία, δεν τηρήθηκαν οι θεσμικέ υποχρεώσει προετοιμασία τη πολιτεία. Πρώτον, mm -hmm. θα ήμασταν καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση θα είχαμε προλάβει κάτι με τα αντιπλημμυρικά okay. με, τα, με τα έργα προστασία. Αλλά πάμε να δούμε λιγάκι αν αντέδρασε η πολιτεία ορθώ την ώρα του φαινομένου. Διότι πράγματι το φαινόμενο είναι ακραίο, είναι πρωτοφανέ. Mm -hmm. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί. Γι' αυτό και η Ευρώπη είχε πει με οδηγία: προετοιμαστείτε για την πλημμύρα, γιατί πλέον πάμε σε ακραία περιστατικά λόγω τη κλιματική κρίση. Mm -hmm. Εγώ εκτιμώ ότι και στη διαχείριση του φαινομένου δεν είμαστε ήμασταν Δηλαδή, Την επόμενη μέρα. Μετ... <χι> όχι, την προηγούμενη μέρα. Ακριβώ την προηγούμενη μέρα. Οι μετεωρολόγοι επισήμω, του είδαμε και στα δελτία ειδήσεων για να μην το κρύβουμε. Okay. Στα... Okay. Αλλά επισήμω είχαν βγάλει με επίσημε αναφορέ προειδοποίηση για ακραίο για περιστατικό επικίνδυνοτητα επίπεδου 5 πλημμυρικού κινδύνου την Κυριακή. Το έχω δει γραμμένο εγώ Μάλιστα. σε paper. Μάλιστα. Όμω η πολιτεία μέχρι σχεδόν την Πέμπτη που ενεργοποιήθηκε και καθυστερημένα, αν δεν κάνω λάθο, οι δυνάμεις, γιατί υπάρχει και μια κόντρα μεταξύ του, ναι, ναι. δεν ήταν επαρκή στο να εκενώσει, να ενημερώσει, Τι να προετοιμάσει. Εδώ λοιπόν αυτό που έχω πει και εγώ προσωπικά. δεν, δεν Έπρεπε είναι... να εκενωθεί η Θεσσαλία όλοι. Δηλαδή. Έπρεπε να έχουμε Πριν, ένα σύστημα πολιτική προστασία που να είναι επιστημονικά οργανωμένο Ξέρετε, και προετοιμασμένο. Δηλαδή, αυτό, γιατί η εδώ, πολιτική προστασία. Εδώ ουσιαστικά λέτε γιατί δεν δεν χρησιμοποιήθηκε σε ευρύτατη κλίμακα, σε οριζόντια κλίμακα, σε όλη τη Θεσσαλία, δηλαδή το 112. Ξέρετε, η πολιτική προστασία δεν είναι μια συζήτηση τη τηλεόραση του καφενείου. Δεν, Καλά, προφανώ. Δεν προφανώς, Είναι ένα επιστημονικό και θεσμικό ε, εργαλείο. Έτσι Αν έχει να κάνει με το πώ αντιδράτε εσεί και εγώ σε ένα φαινόμενο, mm -hmm. σαν να είμαστε εργοδηγοί ενό εργοταξίου, δεν είναι σωστό. Είναι ένα έργο το οποίο είναι θεσμικό και επιστημονικό. Τι έπρεπε λοιπόν. Έχουμε πει πολλέ φορέ τον κύριο Μητσοτάκη. Η πολιτική προστασία χρειάζεται πρώτα απ' όλα σχέδιο και στελέχωση. Δηλαδή, πρέπει να έχει κάνει το χειρότερο σενάριο, να το πω έτσι, mm -hmm. και να έχει προετοιμάσει, δηλαδή εκπαιδεύσει και δικό σου προσωπικό που δεν έχει. Εγώ πήγα στη Ρόδο μετά τι πυρκαγιέ και είδα ότι και η περιφέρεια και ο Δήμο δεν έχουν στελέχη. Δεν υπάρχει στελέχωση τη πολιτεία. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχει και μια αδυναμία του δημοσίου. Ο κ. Μισωτάκη νομίζει ότι με το αδύναμο δημόσιο μειώνει το κόστο. Δεν είναι έτσι. Το αδύναμο δημόσιο είναι αδύναμη πολιτεία. Αλλά, λοιπόν... Αλλά ναι. η, η πολιτική, προστασία, η πολιτική προστασία χρειάζεται μια μεταρρύθμιση. Και να σα πω ποια είναι η μεταρρύθμιση του κ. Μητσοτάκη μια Έχουμε ένα Υπουργείο χωρί οργανόγραμμα. Ένα νόμο πολιτική προστασία από το 20 ψηφισμένο του κ. Μισωτάκη που ήταν ενεργό mm -hmm. και τα έργα πολιτική προστασία του Ταμείου Ανάκαμψη να έχουν απορρόφηση μόλι μισό τη εκατό. Ενώ ενημερωθήκαμε από εφημερίδε ότι κύριε... οι αντιπλημμυρικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψη απεντάχθηκαν. Δηλαδή η επάρκεια τη πολιτεία και στην προετοιμασία των πλημμυρών αλλά και στην αντιμετώπιση του φαινομένου είναι πάρα πολύ πίσω τη ανάγκη να προλάβουμε να πούμε η ευθύνη η κυβέρνηση γιατί άφησε την πολιτεία αθωράκιστη κουβέντα, και στις πληγαγές και στις πλημμύρες. Για τη διαδοχή. Πρώτα απ' όλα οι εκλογές θα γίνουν την Κυριακή. Ναι, αυτή τη στιγμή ο προγραμματισμός μας είναι να γίνουν. Οφείλω να σας πω βέβαια ότι σήμερα θα πάμε να δούμε όλους τους νομούς της Θεσσαλίας. Ε, γι' αυτό το αναβάλαμε, γιατί ήταν δύσκολη πρόσβαση. Υπάρχουν σκέψει και να μην γίνουν. Όχι, γίνει... δεν Όχι. Όχι, δεν έχει γίνει τη συζήτηση. υπάρχει συζήτηση. Άρα δεν θα γίνει, γίνει. ο φόβο ότι η καταστροφή θα απομειώσει τη συμμετοχή. Κοιτάξτε, ότι ε, ένα μεγάλο κομμάτι τη Ελλάδα δεν θα μπορέσει να συμμετέχει. Εμά ο φόβο μα είναι πώ θα ζήσουν οι άνθρωποι εκεί τώρα. Δεν το έχουμε συνδέσει με τις Όχι ούτε, ούτε, μας. τι εκλογέ. Σε ό,τι αφορά το δικό σου. Δεν το έχουμε σκεφτεί ειλικρινά. Δηλαδή, να σα πω ένα παράδειγμα. Σήμερα θα πάμε εκεί να δούμε και με την κυρία Λινού θέματα υγεία. Παράδειγμα. Να δούμε θέματα αγροτική ανάπτυξη, να δούμε θέματα ηλεκτροδότηση υγειονομικών μονάδων. Νομίζω ότι αυτά ενδιαφέρουν την κοινωνία. Εμεί είναι προφανέ ότι θέλουμε την Κυριακή την καλύτερη δυνατή συμμετοχή. Γιατί θα είναι και ένα πολιτικό μήνυμα mm -hmm. και για μας και για όλη την κοινωνία. Mm -hmm. Και πρέπει να πω ότι είναι ανοιχτή η κάλπη να ψηφίσει την Κυριακή οποιοδήποτε και οποιαδήποτε θέλει να ψηφίσει. Δηλαδή μπορεί να γραφτεί κάποιο εκείνη την ώρα. Δεν είναι μόνο ο ήδη εγγεγραμμένο αριθμό μελών mm -hmm. και θέλουμε μεγάλη συμμετοχή. Πρέπει ε, να και δύο ευρώ. Είναι γεγονό. Ναι, 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 δύο ευρώ είναι. Δύο εντάξει, νομίζω είδες. μια ελάχιστη συνδρομή. Mm -hmm. ναι. Νομίζω όμω ότι αυτή τη στιγμή. Η έννοια όλων μα είναι να ορθοποδήσει η Θεσσαλία και να δούμε λιγάκι τις τι επιπτώσει οικονομικές οικονομικέ και τι κοινωνικέ. Αλλά α λύσουμε το θέμα τη ζωή και τη αξιοπρέπειας πρώτα στη Θεσσαλία, μάλιστη, μάλιστη. γιατί έχει πληγεί. Καλημέρα πολύ, κύριε Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα καλά, πολύ. Καλή συνέχεια.